καλή κατάσταση και δεν σου άνοιγε αυτό. Σήμερα είχαμε πρόβλημα στο λόγο με το Μίλιτς, δεν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Ήμασταν πολύ άσχημοι γενικότερα και από έξω και από μέσα. Δεν μπορούσαμε να πουλήσουμε ούτε μέσα στο βαδάκι. Στοχίσαμε και σε κάποιες βολές που θα μπορούσαμε να μας δώσουν κάποιες χαμάσεις. Έφυγε πολύ και η άλλη ομάδα είναι έμπειρη. Οπότε βρεθήκαμε να είμαστε, να κοψοχωριάζουμε όλοι μαζί. Γεγονός ότι δεν παίζουμε καλά, το αισθανόμαστε και εσείς, αλλά κερδίζουμε. Ακόμα και τέτοιο μάτς, όταν ένας τρίποντος εκτροεί από τα 10 μέτρα, λέει πολλά για το τρίποντο. Σίγουρα δείχνει ότι υπάρχει ψυχή στην ομάδα, έτσι. Και καλύτερα να κερδίζουμε και να μην εντυπωσιάζουμε, παρά να κερδίζουμε στην εντυπώση και να χάνουμε. Νομίζω αυτό είναι που μένει στο τέλος και τα προηγούμενα χρόνια, η θέση και η πρόθεση, θεωρώ ότι δεν αποδώσαμε τόσο καλό μπάσκετ και φέραμε τα αποτελέσματα που θέλαμε όμως. Ναι, το σημαντικό ήταν να περάσουμε στην επόμενη φάση. Έχουμε κουβαλήσει δύο νίκες. Μία νίκη ακόμα πλέον αύριο, θα έχουμε και ένα βαντάζ στην επόμενη φάση. Η Ρώσια έρχονται και αυτή από δύο πολύ καλές εμφανίσεις και νίκες. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, δεδομένου ότι αυτοί παίζουν το καλύτερο πάσο στον όμιλο, ενώ εμείς είμαστε το χειρότερο. Το χειρότερο όμως μπάσκετ έχει αποδειχθεί αρκετό για να κερδίσει το καλύτερο σε διαφορά και για το αποτέλεσμα. Καλά, οπωσδήποτε. Θέλουμε να πέσουμε καλύτερα, θέλουμε να αποδώσουμε και λίγο θέαμα, αλλά αν δεν μπορούμε, τουλάχιστον να νικάμε τα παιχνίδια. Φοβήθηκες λίγο στο τελευταίο σώμα, στο τελευταίο ανέλεγε, γιατί 5 λεπτά πρέπει να γίνει. Αυτό ήταν λιγάκι δύσκολο, ναι. Βασικά θεωρούσα δύο φορές δεν μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή και να μπορούσα να σωτάρει, τουλάχιστον έλεγα παίκτες θα μπει. Δύο φορές να μας λύσει την πλάτη ο Θεός.